πάμε στο τραπέζι μας, γιατί κοίταξε ποιοι έχουν έρθει τώρα εδώ. Εγώ, πάντα, ρε παιδί μου, σαν μαθητής, γιατί πρόσφατα έδωσα πανελλαδικές, άκουγα εξετάσεις πανελλαδικές και έτρεμα. Παναγία μου. Και όμως, έχουμε... πρέπει να πω ότι ήμουν ρεμπεσκές. Πρόσφατα... Πώς το προσδιορίζεις αυτό? Ρεμπεσκές είναι ο τεμπελχανάς. Τεμπελάκος λίγο, ήμουν κακός μαθητής. Τέλος πάντων, ενεργοποιήθηκα μαθητικά αφού τελείωσα το σχολείο. Εντάξει. Καλλιεργά παρά ποτέ. Όμως εδώ η Μαριφέη Ζαφυροπούλου. Δεν ενεργοποιήθηκε μετά. Όχι, ενεργοποιήθηκε την ώρα που έπρεπε. Και ο κύριος Γιανακόπουλος, καλή σας ημέρα, είναι ο φιλόλογος της. Μαριφέη, συγχαρητήρια. Η πρώτη των πρώτων στην νομική της Αθήνας. 19.200 αμόρια, 20 σχεδόν. Τι το λέμε έτσι, 20 σχεδόν. Τα συναισθήματά σου πρώτα απ' όλα. Τα συναισθήματά μου. Πραγματικά χαρά, γιατί δικαιώθηκα μετά από τόσο κόπο, μετά από τόσο κλάμα που έριξε όλη τη χρονιά. Πραγματικά ήταν. Τώρα με το που το λες αυτό, με χαργαλάς να το ρωτήσω. Γιατί έκλαψες? Γιατί ήταν τεράστια ύλη, γιατί είναι πραγματικά μια διαδικασία που δεν ξέρουμε την έκβαση. Mm-hmm. Και... η πίεση που δέχεσαι. Αισθάνθηκες δηλαδή, όπα μισό, εγώ εδώ στο κλάμα θα κολλήσω. Αισθάνθηκες ότι έχασες κάποια στιγμή, διότι με πολλούς γίνεται αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, τι έχασες για να διαβάζεις? Ή είχες ένα αυτό που λένε καλό πρόγραμμα και τελικά δεν έχασες τίποτα? Τι συνέβη αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν υπήρχε έκπτωση ούτε στις εξόδους μου, ούτε στις εκδρομές μου. Αλήθεια? Όχι, πραγματικά. Εγώ γιατί ήταν εκπτώσεις από πάντων, πώς εγώ ήμουν. Ένα πρόγραμμα. Άσε να μας πει το κορίτσι που ξέρει. Όταν έβγαινε το πρόγραμμα, απλώς είχα το ελεύθερο να κάνω ό,τι μ' αρέσει. Όπου το πρόγραμμα όμως για να βγει και να πεις ότι εγώ σήμερα έχω μελετήσει επαρκώς. Ναι. Πόσες ώρες της ημέρας αφιέρωνες και δεδομένου ότι το πρωί ήσουν στο σχολείο. Μετά, κύριε Γιανακόπουλη, ήταν στο φροντιστήριο, άρα είχατε μαθήματα επιπλέον και έπρεπε να κάνεις και το προσωπικό σου διάβασμα. Ναι, εντάξει, η συνταγή επιτυχίας δεν υπάρχει. Όταν ένιωθα ότι είχα εκπληρώσει όλες μου τις υποχρεώσεις, απλώς είχα το ελεύθερο να βγω έξω, να διασκεδάσω. Είναι κάτι, ρε παιδί μου, σαν 8ωρο. Δηλαδή, τι λες, εγώ πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα και είναι, και αν δεν το πετύχω αυτό, ας μας πει... Συγγνώμη, 8ωρο περίπου έβγαινε. Ναι, ναι, ναι. 8ωρο περίπου έβγαινε. Μαζί ένωσε με το σχολείο? Όχι, όχι, ξεχωριστό διάβασμα, ίσως. Άρα το πρωί ήσουν στο σχολείο στις υποχρεώσεις τις σχολικές και μετά φέρνουν σε ένα 8ωρο για να πετύχεις αυτό το πολύ υψηλό στόχο. Φαντάζομαι η νομική ήταν η πρώτη επιλογή σου. Ήταν η πρώτη επιλογή μου, από μικρή μου άρεσε αυτό. Το ήθελες από πάντα, δηλαδή. Το ήθελα από πάντα, βέβαια. Κύριε Γιανακόπουλε, να βάλουμε λίγο στο τραπέζι το θέμα αυτό του πώς τα παιδιά πιέζονται 3 χρόνια, που η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και εσείς την βιώνετε μαζί τους. Για να καταφέρουν αυτό το στόχο τελικά που τους δικαιώνει, γιατί βλέπω και το χαμόγελο της Μαριφέης που είναι τεράστιο. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο και φαίνεται. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση καταρχάς. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πεπιεσμένη. Δηλαδή, είναι πρωταθλητισμός. Δηλαδή, δίνουν 120.000 παιδιά και οι θέσεις εισακταίων είναι περίπου στις 70-75.000. Mm-hmm. Οπότε, όταν λέμε πρωταθλητισμός, εννοούμε ένα μαραθώνιο που ταυτόχρονα πολύ συχνά μοιάζει και με σπριντ στο μαραθώνιο. Είναι μια κατάσταση που χρειάζεται προετοιμασία. Που εσείς οι δασκαλοί και οι καθηγητές είσαστε δίπλα στο κάθε παιδί, σαν να είναι το μοναδικό που εξετάζεται. Ακριβώς. Εξατομικευμένα, να ξεκινήσουμε τα πάντα από το μηδέν, να καλύψουμε κενά τα οποία μπορεί να λιμνάζουν από προηγούμενα έτη. Βάλτε υπόψη και την παρένθεση του διετούς lockdown, της καραντίνας, η οποία έκανε τη διαδικασία ακόμη πιο δύσκολη. Αυτό σε είχε πιέσει, Μαριτίνη, δηλαδή... Μαριφέη, συγγνώμη. Αισθάνθηκες ότι από τις προηγούμενες μέρες, από τα προηγούμενα χρόνια, ότι μπορεί να μην βγήκες όσο θα ήθελες, ή το αποφάσισες, λες, δεν πειράζει, εγώ θα κάνω τη δουλειά που πρέπει? Όχι, είχα ένα στόχο. Και πραγματικά έχω μάθει να αγωνίζομαι για ό,τι θέλω. Οπότε ούτε το lockdown με επηρέασε, οποιαδήποτε άλλη δυσκολία. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση εμένα, μιλώντας και με τον καθηγητή σου προχθές που κανονίζαμε να έρθετε, ότι είσαι κατασταλαγμένη από τώρα και για τα επόμενα βήματα, τα ακαδημαϊκά, μέχρι το μεταπτυχιακό, μέχρι και την επαγγελματική αποκατάσταση. Εντάξει, σίγουρα είναι μια σχολή που έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Απλώς δεν την επέλεξα γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, με εγωίτευε τόσο πολύ αυτή η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο. Είναι πραγματικά τόσο υπέροχη αυτή η επιστήμη και γι' αυτό την επέλεξα. Εγώ να σου πω, Μαριφέ, επειδή η γυναίκα μου έχει δικηγορικό γραφείο, προσλαμβάνει μόνο αποφύτους της νομικής Αθηνών. Νομικής Αθηνών, ναι. Λέει, πού είσαι, νομική Αθηνών, σε παίρνω. Δεν είσαι, μην το συζητάς. Και εκεί έρχεται και ο δικός σας ρόλος να κατευθύνετε τα παιδιά σε ποια σχολή και σε ποιο τμήμα είναι καλύτερα να επενδύσουν αυτά τα μόρια που συνέλεξαν. Σωστά.
Και γιατί το μηχανογραφικό πλέον είναι κατόπιν εορτής. Mm-hmm. Εσείς ως παλαιότερος δώσατε και το μηχανογραφικό ήταν μήνες πριν, ενώ τώρα είναι μετά τις πανελλαδικές, μέσα Ιουλίου. Και σε έριχνε το σύστημα όπου να. Οπότε πρώτα γεμίζουμε το σακούλι με κουκιά, ακόμη και όταν ένας μαθητής δεν είναι τόσο κατασταλαγμένος. Το σημαντικό είναι να έχει αρκετά μόρια από θέση ισχύως να διαλέξει τη σχολή και να μην τον διαλέξει η σχολή. Και θέλω οπωσδήποτε να μας πει η Μαριφέη, επειδή έκλεισε ο κύκλος αυτός των πανελλαδικών των φετινών, από εδώ και πέρα, ξέρετε κύριε Γιαννακόπουλε καλά, ότι ξεκινάει ο κύκλος των επόμενων υποψηφίων. Τη συμβουλή σου και το μήνυμά σου στα παιδιά που τώρα θα βγουν στον αγώνα. Συμβουλή μου. Αυτό που λέω πάντα είναι να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Εγώ είπα πραγματικά 10 φορές μέσα στη χρονιά ότι θα τα παρατήσω, αλλά δεν το πίστεψα ούτε μία. Mm-hmm. Πραγματικά, να έχουν ένα στόχο και να κάνουν τα πάντα για να τον πραγματοποιήσουν. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο μήνυμα. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σταδιοδρομία. Καλή σταδιοδρομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Φωτίσατε το στούντιό μας με μέλλον. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.